τα F-16 χρειάζονται αναβάθμιση? Βέβαια χρειάζονται. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι ένας μονόδρομος μετά από έναν ιδιότυπο ή αναγκαστικό αφοπλισμό, τον οποίο είχε τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, λόγω κακού προγραμματισμού και κυρίως λόγω της οικονομικής περιδίνησης στην οποία ζούμε ακόμα. Εδώ υπάρχουν μελέτες και γι' αυτό όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε απ' έξω, γενικός όμιλο, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από την πολεμική αεροπορία. Και εν όψη της απόκτησης την επόμενη τριετία από την Τουρκία των F-35, τα γνωρίζετε τα αεροσκάφη αυτά, όλοι μιλούν, ακόμα και ένας οδηγός ταξί που ερχόμουν σήμερα στη δουλειά μου μιλούσε γι' αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ανατρέπει αυτή η κατάσταση όλη την ισορροπία στο Αιγαίο. Την ίδια ανατραπή, αλλά μιλάμε πλέον για μια συντρεπτική πλέον υπεροχή της Τουρκίας. Αυτό, επειδή εχθές δόθηκε ότι έχει συμφωνηθεί, μπορούμε να πούμε ότι η προσυμφωνία σε επίπεδο τεχνοκρατικό έχει γίνει εδώ και 2 μήνες. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή γνωρίζουμε και αυτό που λέμε στα αγγλικά transactional approach, δηλαδή μια επιχειρηματική προσέγγιση, ο πρόεδρος Τραμπ εχθές δήλωσε, ανέβασε το ποσό αυτό το συνολικό, το οποίο είναι 2,4, όπως το είπε, δισεκατομμύρια δολάρια, το θεώρησε να το πλασάρει και στο εσωτερικό του ακροατήριο, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα στην ημέρα μιλάει τουλάχιστον 100 φορές για deal, για συμφωνία. Οπότε έπρεπε να το αποδώσει. Προσπάθησα να ακούσω, αλλά είχα δουλειά το κύριο Ξεδάκη. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι δεν μπορούσε να επέμβει εκείνη την ώρα ο Πρωθυπουργός και να του πει είναι τόσο ή δεν είναι τόσο. Και πολύ σωστά επεσήμανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε αυτές τις συνεντεύξεις, οι οποίες, να ξέρετε, κατά κανόνα έχει συμφωνηθεί και τι έχουν πει. Σωστά, σωστά. Έτσι, το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε εσείς. Όμως αυτό θέλω να σας πω για να ξεφύγω λίγο και από το τεχνοκρατικό. Ωραία. Τακτικό επιχειρησιακό επίπεδο της συζήτησης. Άρα λέτε ήταν αναγκαία ούτως ή άλλως η αναβάθμιση. Ερώτηση δεύτερη. Αυτή η αναβάθμιση, μισό λεπτό, θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει, θα πάρουν τα F-16 πίσω να τα αναβαθμίσουν και τι θα γίνεται στο μεταξύ? Θα πηγαίνουν μισά-μισά, πετάμε το μισό στόλο? Όχι. Θεωρώ, σύμφωνα με τις δικές μου τις πληροφορίες, ότι το μεγαλύτερο μέρος θα γίνει εδώ στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία και σε άλλους υποκατασκευαστές αντίστοιχου υλικού στην Ελλάδα. Από λογισμικό, ατράκτους κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι τα βασικά στοιχεία, εφόσον κατασκευάζονται εκεί και θα έρχονται εδώ για να συναρμολογούνται ή να γίνεται το τελικό μοντάρισμα, για να το πω έτσι να μας καταλάβει και ο κόσμος, όντως δίνει δουλειά εκεί, αλλά δίνει και εδώ. Γι' αυτό έχω και μια διαφορετική προσέγγιση που ακόμα και κάποιους αρθρογράφους σε άρθρα γνώμη σήμερα στο Liberal από αυτό το θέμα. Μιλάω ξανά ότι είναι μια αναγκαστική επιλογή, όσο και να είναι σχήμα οξύμορων, γιατί επιλογή σημαίνει ότι έχουμε κάτι άλλο. Έτσι. Είναι αναγκαστικός ο δρόμος που παίρνουμε για την αναβάθμιση τον του συνόλου, προσέξτε, του συνόλου αριθμητικά των F-16, από ό,τι να παίρναμε 10 ή 15 ή 20 F-35 επειδή βγήκανε και αυτό. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι στην πολεμική αεροπορία, υπάρχουν μελέτες σε αυτό το πράγμα και όλοι εμείς αυτά τα οποία λέμε, ξέρετε, τα προσεγγίζουμε εξωτερικά και δεν ξέρουμε κάποιες άλλες μεταβλητές. Δεν είναι δηλαδή η συμφωνία, το deal, να το πω έτσι στη γλώσσα του Τραμπ, έγινε εχθές μέσα ούτε στα 20 λεπτά που φωτογραφήθηκαν στο Oval, ούτε όπως ξέρετε επί μία ώρα συζήτηση που έγινε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους υπουργούς. Άρα, κύριε Λουκόπουλε, η αναγκαστική επιλογή, που θα έπρεπε να είναι και εθνική και είναι, πιστεύω, εθνική γραμμή, υποχρεώνει για μένα περισσότερο όλα τα κόμματα, δεν ξέρω κανένα, να στραφούν στη χρηστή, να το πω έτσι, διαχείριση των χρημάτων που αναγκαστικά θα δοθούν
και λιγότερο να τσακώνονται μεταξύ τους, όχι έτσι γιουβέτσι. Γιατί έχει καεί ο ελληνικός λαός, ιδίως τα περίφημα αντισταθμιστικά, με τα πάρτι. Σωστά το λέω? Απολύτως συμφωνώ μαζί σας. Μάλιστα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ερώτηση τρίπλα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα στρατηγικής και ασφάλειας. Και καλά θα σας πει κάποιος, γιατί να δώσουμε τα 2,2, το 1,1 δεν έχει σημασία, να δώσουμε τα δις όταν ο κύριος Τραμπ, για λογαριασμό της Αμερικανικής Διοίκησης, ζητά αναβαθμισμένες λειτουργίες στη βάση της Σούδας και αλλαχού στον ελληνικό χώρο ενδεχομένως, και να μας πείτε τι εικόνα έχετε εσείς γι' αυτό. Αφού μας ζητάει αυτό, γιατί να μην γυρίσουμε να του πούμε εντάξει, θες αναβάθμιση? Ωραία, σκληρό το deal. Αναβάθμιση, αλλά βγες δημόσια, δεν σου λέω να το κάνεις τώρα, και εγγυήσου την ασφάλεια της χώρας αυτής έναντι των απειλών. Διότι εδώ θα γίνει η βασική σου λειτουργία. Γιατί να μην το κάνουμε έτσι? Λοιπόν, η βάση της Σούδας, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, όπου προτίθεται η αναξιοπιστία ως συμμάχου της Τουρκίας, ναι, το τονίζω αυτό, παίρνει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Η βάση της Σούδας, η αναβάθμισή της, το πώς θα διαμορφωθεί, πότε θα γίνεται αναστολή της λειτουργίας για εθνικούς λόγους, που υπάρχει αυτό το άρθρο μέσα. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή πρέπει να πω πρώτο διατυπώθηκε αυτό, ναι. Έχει ξεκινήσει και μετά βελτιώθηκε. Επί Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Σωστά το λέτε, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, διατηρεί η Ελλάδα και δεν θα αποφασιστεί ούτε σε μισή μέρα ούτε σε μία εβδομάδα. Ήδη ξεκινά ένας διάλογος και το πιο σημαντικό από αυτό που ανακοινώθηκαν εχθές και δεν τονίστηκε, είναι ότι συγκροτείται μία μόνιμη επιτροπή υπουργών, ναι, κοινή επιτροπή, η οποία θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους ούτως ώστε να είναι στρατηγική συνεργασία. Αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και η ίδια κυβέρνηση δεν το τόνισε, έτσι. Άρα τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και τους επόμενους μήνες, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη διαπραγμάτευση για τη Σούδα για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Ίσως θα έπρεπε να πάρει μία δήλωση. Αλλά να σας πω και κάτι, ναι, σε σχέση και με τα υπόλοιπα θέματα ασφαλείας. Ναι, ναι. Συζητώντας με τρεις πρέσβεις φίλους εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 5 επισκέψεις πρωθυπουργών. Ποιος πρωθυπουργός πήρε τις απόψεις μας και τοποθετούμε αντιπολιτιστικά προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και το γνωρίζετε και από τις απόψεις. Αλλά εγώ σας λέω, ποιος πρωθυπουργός πήρε κάτι λεκτικό όταν βγήκε από το Λευκό Οίκο, είτε στα θέματα ασφαλείας, είτε στα θέματα της παραβατικότητος της Τουρκίας. Αυτό θέλω να σας πω, ότι πρέπει να βλέπουμε όλη την κατάσταση. Και το κυριότερο, επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός, και δεν φοβάμαι να το πω, για την παρουσία μιλάμε, γιατί οι ουσιαστικές συναμιλίες είναι σήμερα, έτσι, σωστό, σωστό, με τον κύριο Πεν και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ως παρουσία, επειδή καλός κακός, κακός βέβαια, μας είχε συνηθίσει σε μέτριος ως κακές παρουσίες στο διεθνές περιβάλλον, μία μέτρια ή καλή, κατά τη γνώμη μου, ήταν χθες πολύ καλή. Τον βρήκατε πιο διαβασμένο? Ναι, τον βρήκα πιο διαβασμένο, τον βρήκα άνετο και κυρίως αυτό το οποίο με ευχαρίστησε ήταν ότι χρησιμοποιούσε την ορολογία Κοντζιά. Άρα λέτε ότι και η ελληνική πλευρά λέτε ότι πήγε πιο ετοιμασμένη αυτή τη φορά. Δεν πήγε για να πάει για μια φωτογραφία. Βεβαίως, κοιτάτε, η φωτογραφία έχει τον ιδιαίτερο συμβολισμό. Προφανώς. Όταν σε υποδέχεται ο πλανητάρχης, κακά τα ψέματα, έχει ένα συμβολισμό. Και διαφωνώ και με φίλους και συναδέλφους ότι αυτή η φωτογραφία ή η χειραψία κόστησε 2,4 δις. Είναι κάτι άλλο. Όμως θεωρώ ότι κινήθηκε άνετα ακόμα και στη δύσκολη ερώτηση που υποβλήθηκε από τον ανταποκριτή του φιλικού προς τον κύριο Τραμπ, Fox. Μάλιστα. Άρα όλα έχουν τη σημασία, καταλαβαίνετε σας λέω, έτσι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι αυτή η συνάντηση έκρυβε μηνύματα και για την άλλη πλευρά του Αιγαίου? Έστω και αν δεν υπόθηκαν κάποια πράγματα, ναι, θεωρώ ότι ναι.
Και στις διεθνείς σχέσεις πραγματικά τίποτα δεν φέρνει πιο κοντά κάποιες χώρες όσο μια ενοχλητική και για τους δύο τρίτη χώρα. Για προχωρήστε το λίγο αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κρίση αξιοπιστίας. Η Τουρκία, είμαι από αυτούς ο οποίος υποστηρίζει ότι η Τουρκία πέρα από τα προβλήματά της, πέρα από την αποτυχία του στρατηγικού πόκερ που έχει παίξει παντού σε όλη την περιφέρεια, διατηρεί την αξία της στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο αξιών. Έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να την σπρώξουν τόσο πολύ, δεν πρόκειται να την διαμελήσουν όπως κάποιοι φαντάζονται εδώ και 30-40 χρόνια και υπάρχει. Όμως, δημιουργείται μια ανασφάλεια. Το να λέμε από πλευράς μας εμείς ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητος ή κάποια άλλη νησίδα σταθερότητος και γίνεται μια διαφωνία αν είναι πυλώνα ή νησίδα κτλ. Εδώ μπορεί ακριβώς αυτό το βάθος ή την αρχιτεκτονική ασφαλείας που θέλει να οικοδομήσει η Αμερική, συγκεκριμένα η κυβέρνηση, η διοίκηση Τραμπ, ναι, να δώσει αρκετά στοιχεία από αυτά που πόνταρες η Τουρκία να τα δώσει στην Ελλάδα. Είτε με μία βάση, είτε με άλλες συνεργασίες και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό, για να επανέλθουμε και στο προηγούμενο, ενίκεια δεν πληρώνουν με την έννοια που πληρώνω ενίκιο. Πληρώνω έναντι της βάσεως ή του τιμήματος συνεργασία. Σου δίνω δάνεια για να τα εξοκλήσεις μακροπρόθεσμα και με μικρά επιτόκια και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να σας πω ότι για να προσκληθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που μάλιστα τονίστηκε ότι αποδέχτηκε, αν θυμάστε η ανακοίνωση του Μαξίμου λέει, ο κύριος Πρωθυπουργός αποδέχτηκε την πρόσκληση του κύριου Τραμπ, το θέλαμε πολύ, αλλά για να σε καλέσει εκεί σημαίνει ότι σου δίνει κάποια αξία ως χώρα. Δεν θα καλούσε ο πρόεδρος Τραμπ. Και με την προσεγγιστική αυτή που έχει στις διεθνείς σχέσεις, φεύγει από το διεθνές σύστημα οργανισμών και επιθυμεί σε διμερές επίπεδο να έχει σχέσεις. Δεν θα σε καλούσε εάν δεν ήθελε κάτι να στηριχθεί. Αυτά είναι τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορούν να υποθούν όλα στην κοινή συνέντευξη τύπου. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, είπατε κάτι για τη βάση Σούδας, αλλά επειδή εκπέμπουμε στην Κρήτη θέλω λίγο να σταθώ εδώ. Είπατε ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή έστω και ως εκφορά έχει αναβαθμιστεί. Μάλιστα. Ξέρετε όμως καλύτερα εμού ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτή η βάση λειτουργίες αλλά η Τσιρλίκ έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή το υπερτιμάμε από ένα σημείο και ύστερα. Ερώτημα. Αν... Ναι, πάντως δεν σας είπα εγώ ναι, για να πάρει υπηρεσίες από την Τσιρλίκ. Όχι. Ναι, όχι. Ναι. Λέω επειδή ακούω διάφορα σενάρια. Ναι, όχι. Κάνω ναι, μια υπόθεση εγώ εργασίας, δύσκολη βέβαια αυτή να συμβεί, ότι τα σπάν τελείως σε βαθμό εκτράχυνσης. Ερντογάν. Με την Τουρκία. Ναι, Ερντογάν είναι αυτός και αποφασίζουν ναι. να τα παγκιστρώσουν όλα οι Αμερικανοί. Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων, αν επιλέξουν, θα επιλέξουν διακτηνισμό εκτός από τη Σούδας και σε άλλα σημεία του ελλαδικού χώρου και στην Κύπρο. Για την Κύπρο δεν νομίζω, πραγματικά δηλαδή δεν νομίζω, αλλά βρίσκονται σε συνεργασία, στο πλέγμα που έχουν, βρίσκονται σε συνεργασία με τους Βρετανούς και επομένως για να αλλάξει και να γίνει αεροπορική βάση, κυρίως αεροπορική βάση τύπου η Τσιρλίκ, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια και να πέσουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μέρος κάποιο μπορεί να έρθει, αλλά υπηρεσιών. Η βάση της Σούδας, ναι μεν έχει και το αεροπορικό κομμάτι, αλλά κυρίως αφορά τις επικοινωνίες, αφορά τον ηλεκτρονικό πόλεμο και κυρίως αφορά τις υπηρεσίες οι οποίες δίνονται σε μεγάλα πλοία. Αεροπλανοφόρα, υποδομή ναυστάθμου, έχετε δίκιο, ναι. Εκεί είναι το βασικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα σας συνδέσω και με κάτι διαφορετικό. Επειδή αναμένεται και μία αναπροσαρμογή της δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ. Παρόλο ότι είναι βέβαια αμερικανική βάση, δεν είναι νατοϊκή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποφελία και αυτής της διοίκησης που πρόκειται να συγκροτηθεί και θα αφορά την ασφάλεια των γραμμών θαλασσίων συγκοινωνιών. Δηλαδή, ό,τι περνάει από Ατλαντικό για να μπαίνει Μεσόγειο και να κατεβαίνει η Ερυθρά Θάλασσα και τα λοιπά,
θα ελέγχονται από αυτή τη δίκηση. Θα μπορούσε λοιπόν κάποια στιγμή η Ελλάδα να το συνδέσει αυτό και να πάρει και κάτι από τη συμμαχία. Αν βεβαίως έχει καταλήξει σε συμφωνία, που θεωρώ εγώ ότι θα έχουμε καταλήξει τη συμφωνία. Εδώ καταλήξαμε, ξέρετε, σε συμφωνία σε δύσκολες εποχές για τις βάσεις του θανάτου επί Ανδρέου Παπανδρέου, έτσι. Αλλά θα έχουμε κάποια συμφωνία και από εκεί και πέρα, για να δούμε και να την αξιολογήσουμε, θα πρέπει να δούμε τους όρους συμφωνίας.